Όταν οι Ουκρανοί υπερασπίζονται την πατρίδα τους, θεωρούνται ήρωες. Και όταν οι Έλληνες πράττουν το ίδιο, θεωρούνται εθνικιστές. Πολύ αργά τα είπες, Αντώνη μου. Άντε στην κεκαυμένη μας καρδιά, μια στάλα δροσιάς. Να σε καλά, Αντώνη, που φτάνεις τελευταίος καταϊδρωμένος κάθε φορά, αλλά σώζεις, κάτι σώζεις. Αντώνη, που σε γνωρίζω από τα 15 μου χρόνια. Τουλάχιστον ένα κομμάτι που σε ακολουθεί, ευχόμεθα όλοι να είναι καθαρό, νεοδημοκρατικό. Εάν δεν σας το είπαν ή κάποιοι δεν τα ακούσατε ακόμη, ο Άδωνης βόλεψε τη κυρία κόρη της σύζυγου του στο ελληνικό. Είναι ο ανώτατος προϊστάμενος, μην το ξεχνάμε. Έχουν βαλθεί να προλάβουν οικογένεια, οι μέτερους παρατρεχάμενους να τους προλάβουν όλους, διότι βλέπουν να πίπτουν νωρίς. Αλλά δεν τους συμφέρει και ακούσαμε ότι αλλάζει ρότα ο Μητσοτάκης για αργότερα. Να δούμε τώρα, θα τον ευνοήσουν όλα αυτά τα ψίχουλα που δεν θα φανούν και αμέσως, μα και θα πνιγούν εις όλες τις ανάγκες τις τρομερές που έχουν παρουσιαστεί, που δεν σώζεται ουδεμία κατάσταση βασικών αναγκών στο Ελλαδιστάν. Και σύν της άλλης, προχθές σας έλεγα για τον ιό Μητσοτάκη που προσελήφθη στο Ευρωκοινοβούλιο ή στον Ισπανό Ευρωβουλευτή, τον Αντιπρόεδρο. Τώρα, ακούστε και αυτό, η Αλεξία, η κυρία θυγάτηρ της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, καλείται να λαμβάνει άλλα 2.356 το μήνα, αν θυμούμε καλώς, η εταιρεία της, η οποία λαμβάνει τη θέση του Συμβούλου της Επιτροπής Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Μα δεν πάμε να πνιγούμε. Σε όλες τις κεφαλαιαγορές του κόσμου, να ξεκινήσουμε από την Αμερικάνικη, η οποία έδωσε και στοιχεία εδώ στις ελληνικές αρχές, σε θεσμούς να τους ανοίξει τα μάτια για την Οβάρ της, μην πάω πιο παλιά για τόσα άλλα. Δυστυχώς εμείς από κανέναν ούτε εξοδικαστικά πήραμε δραχμή ή ευρώ, ένα, ούτε τίποτα. Και τοποθετούμε και σε κέρια τέτοια σημεία θέσεις νευραλγικές του οικογενειακρατούμενου κατεστημένου. Πώς Ελλάδα κακομοίρα θα προχωρήσεις να τονίσεις ισχυριστής υπερασπιστής τα δικαιά σου κακομοίρα. Και η κυρία Αλεξία, μέσω συνεργατό της, παλαιότερα, έχει βρεθεί στη δημοσιότητα αρνητικός. Όχι εμείς εκεί. Είδατε σε ξεχωριστό ρεπορτάζ πώς σας περιγράφω διερευνητικά, λεπτομεριακά, χωρίς να φοβάμαι, γιατί η αλήθεια πληρώνεται. Όποιος λέει την αλήθεια κυνηγέται αμήλικτα από ποιόρκους και ως φιοκάμπτες κόλικες που αναρριχώνται και ούτω τρόπος. Λοιπόν, σας περιγράφω πώς ξεκίνησε η κιλοβατόρα από 15 να χρεώνεται από τον Golden Boy των 500 ευρώ την ημέρα, το Γιώργο Στάση που φτιάχνει και το σπιτάκι του, το πενιχρό 775 τετραγωνικών μέτρων, η Στιτζιά.
αυτή τη μοναδική βίλα που όλοι τρέχουμε δια των επιούσιων καθημερινώς χωρίς να σκεφτούμε πώς μας λένε και τι να πρωτοπροτάξουμε. Να πρώτο τρέξουμε για να επιλύσουμε τα του επιουσίου. Ο κύριος αυτός και το κρατικό management κράτησε και πώλησε ό,τι πώλησε στην Αυστραλιανή, στα ξένα φαντς. Και περιγράφω τους τέσσερις του καρτέλ, να μην παραλείψετε να τα ακούσετε. Διότι αυτοί παίζουν το πρωί στο χρηματιστήριο, το μεσημέρι τα μαζεύουν, μπορεί να φτάσουν ως 3.000 ευρώ την κιλοβατόρα και εμείς τρέχουμε όλα αυτά μετά στο λογαριασμό και σου λέει με δικαιολογία διότι... Μα αυτή η απαραίτητη, η πολύτιμη κιλοβατόρα, εάν δεν επέζεται ο τούτο τρόπος, εάν δεν διαχειρίζεται ο τούτο τρόπος, η Ελλάδα θα αντιμετώπιζε blackout. Σε ποιον τα λένε? Στην Ευρώπη δεν συμβαίνουν αυτά. Υπάρχουν ρήτρες υπέρ του καταναλωτή. Πρέπει να είναι προθεσμιακά, υπάρχουν συμφέροντα και... υπέρ του καταναλωτή. Στο Ελλαδιστάν όλα αυτά γνωρούνται, δεν έχουν, ενώ το νομοσχέδιο τα υπαγορεύει, δεν έχει κάτι τηρηθεί, υπογραφή τέτοιο, δεν ξέρω, καθέδουμε εμείς. Μπορεί να μην γνωρίζουμε τα άπαντα, εννοείται, ακόμη και εμείς που διερευνούμε και είναι η δουλειά μας καθημερινώς. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ένας άλλος θεσμός να προλάβει τίποτα και η ΡΑΕ... του Γεραπετρίτη, σύζυγος εκεί. Δηλαδή υπάρχουν σε όλα τα νευραλγικά σημεία οι δικοί τους να ξαναποστέλουν το δίκαιο όπου στέλνει. Να πάβει να ακούγεται η φωνή. Μετά τι θέλεις να κάνει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογκάν? Επίσημα, για άλλη μια φορά, επισφραγισμένο, με υπογραφή Ελλάδας, φίλος, ειρηνοποιός τα του πολέμου της Ουκρανίας-Ρωσίας. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος στη φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενής ΑΦΑΚ? Παρουσιάζει ένα χάρτη πάλι που θυμίζει το εθνικό του στο συμβόλαιο, το οποίο έχει ψηφιστεί από την Τουρκοβουλή, εντάξει, που έχει μέσα την Κύπρο, τα νησιά, τη Θράκη την ελληνική, γιατί μην ξεχνάτε υπάρχει τουρκική υποδουλωμένη. Τέλος πάντων, μην το πω έτσι και αρχίζουν οι διώξεις και πούν και καλά να τις κάνουν. Δηλαδή η Θράκη κάποτε, απαρχιωτά τον χρόνο, δεν ήταν μόνον αυτή. Εμείς θέλουμε να υπερασπιστούμε τα όσα έχουμε σήμερα. Δεν ζητάμε κάτι άλλο. Αλλά όταν βλέπεις, ξαναβλέπεις και hey Σαγκάριε και hey Νονού και hey, και βγαίνει και τραγουδάει ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ή βάζει τον αείμνηστο ποιητή που αναφέρω επίσης στο ρεπορτάζ, να το δείτε και αυτό, που τα προσπάτωσε την επίσημη επίσκεψή του Καζακτάν εκεί, το, που ονειρεύονται όλοι μαζί το του Ράντο. Τα έχω αναλύσει. Τι πράττουμε εμείς δηλαδή? Και από πάνω υπάρχει κι άλλο της ίδιας εφημερίδας δημοσίευμα ότι άρχισαν οι παραβιάσεις με τα Ραφάλ και το έχουν οι Έλληνες παραξηλώσει. Και όμως γίνεται το εντελώς αντίθετο, γιατί ο φταίκτης πρέπει ό,τι πράττει παράνομο να προλαβαίνει να το παρουσιάζει ότι το εκτελεί ο άλλος. Και βλέπουμε κατά μεσής του Αιγαίου δεν δίνουν λογαριασμό, υπερίπτανται, το βλέπω στο Twitter σήμερα, απίβδησα. Και εσείς που σας τα μεταφέρω, συχαθήκατε. Πότε θα πάνε να φύγουν, πότε τέλος πάντων θα ευρεθεί η Θήνων με εθνική ελληνική συνείδηση, πότε? Βγήκε και ο Πούτιν, ευκαιρίας δοθήσεις 9η Μαΐου κατά των ναζιστών, επιβλητικοτάτη παρέλαση,
ποιος δεν θαύμασε, να λέμε την αλήθεια, είπε ότι ήταν αναγκαία η εισβολή. Δεν θα το κρίνω ούτε αυτό. Εγώ θα σταθώ σε κάτι που δεν είπε κανένας. Κανένας δεν ανέφερε. Πολλοί Αμερικάνοι θέλεις, άλλοι δυτικοί που τότε ή και μετέπειτα από θυσίες τους, από προσφορές τους, ευρέθηκαν σημά με το ρωσικό στρατό, ήθελαν να παρίστανται, αλλά εμποδίστηκαν. Υπάρχουν και οι κυρώσεις, υπάρχουν και χίλια δυο άλλα και δεν ευρέθησαν στην κόκκινη πλατεία να συνεορτάσουν. Από εκεί και πέρα που ζούμε, σε τι κόσμο ζούμε, έρχονται τα εμβόλια άλλου τύπου, γιατί αυτά ήταν του 12%, σας το είχα σε ρεπορτάζ, σας το είπα σε εκπομπές, η αποτελεσματικότητα, και τα λέει το CDC, του Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων Αμερικής. Θα έρθουν καλύτερα, η τέταρτη δόση εδώ θα επιβληθεί, σας είπα είναι ο ιός εκπαιδευτικός και θα ξεκινήσει και αυτό στη δουλειά του από το Σεπτέμβριο. Άντε τώρα, τι να κάνεις, να φοβηθείς, να τρομοκρατηθείς, να είσαι πανέτοιμος πάλι για τα όσα ούτε να διανοηθείς μπορείς να ξανά υφίστασαι.